Χάρης Χαραλάμου. Ένα όνομα εδραιωμένο στο σχέδιο μόδας και στη μόδα γενικότερα. Ήρθαμε εδώ, στο ατελιέ της, να τη συναντήσουμε και να μας πει έτσι το παιδικό της όνειρο που το υλοποίησε και τι καινούργιο ετοιμάζει. Χάρης μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες έτσι να μας φιλοξενήσεις στο χώρο σου. Εγώ ευχαριστώ. Ξεκίνησες έτσι τριβήσου με το σχέδιο μόδας, αφού πρώτα τελείωσες βιοιατρική. Όταν τελειώσα το σχολείο στα 18 μου, δεν ήμουν σίγουρη ότι ήθελα να ασχοληθώ με τη μόδα, γιατί ήταν ένας τομέας που δεν είχα ουσιαστική τριβή. Οπότε σπούδασα κάτι άλλο, έκανα τα πτυχία μου στις επιστήμες και καθώς έκανα τα πτυχία μου, παρακολούθησα κάποια short courses στον τομέα της μόδας. Έκανα κάποια internships σε περιοδικά στο Λονδίνο και στην Κύπρο. Και τότε κατάλαβα ότι αυτός είναι ο τομέας που με τραβά και με ενθουσιάζει και αποφάσισα να αλλάξω. Μπαίνοντας σε αυτόν τον χώρο έτσι σιγά σιγά, για σένα μόδα τι σημαίνει? Για μένα η μόδα δεν είναι τόσο τα ρούχα ή το τι φοράς, αλλά πώς σε κάνει να νιώθεις αυτό που φοράς. Πολύ σημαντικό, γιατί πολλές φορές έτσι λίγο με τα πρότυπα ξεγυλιόμαστε και δεν εκφράζεται η κάθε γυναίκα με το δικό της στυλ. Ναι, έχεις απόλυτο δικαίωμα. Στις φωτογραφίσεις, σίγουρα σαν brands χρησιμοποιούμε μοντέλα που καλώς ή κακώς παραμένουν τα πρότυπα στον χώρο μας. Εγώ προσπαθώ μέσω του Instagram και τα social media να μοιράζομαι τις φωτογραφίες με όλες τις κοπέλες που φορούν τα ρούχα, ανεξαρτήτως ύψος, σώματος, ηλικίας, για να δείξω και στον κόσμο ότι τα ρούχα μου δεν είναι φτιαγμένα για ένα συγκεκριμένο σωματότυπο και μπορεί οποιαδήποτε κοπέλα να τα φορέσει. Σίγουρα είναι κάτι που πρέπει να γίνει και στην κοινωνία να γίνονται αποδεκτά γενικότερα τα διάφορα πρότυπα γυναίκας, αλλά και στη μόδα θεωρώ ότι έχουμε αρκετά βήματα ακόμα, αλλά ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προσωπικά για μένα μεγάλη πηγή έμπνευσης ήταν τα ταξίδια. Ο τρόπος που δουλεύω εγώ, ειδικά με τα prints, μεγάλη έμπνευση είναι τα χρώματα. Σίγουρα για μένα μεγάλη πηγή έμπνευσης είναι και οι γυναίκες που γνωρίζω καθημερινά στο κατάστημα. Ακόμα και πράγματα που συζητούμε μου δίνουν καινούργιες ιδέες. Έχεις συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα στο εξωτερικό. Τι κέρδισες από αυτούς ή πώς ήταν η εμπειρία σου? Δούλεψα κοντά από πολύ μεγάλα ονόματα στον χώρο, πολύ ταλαντούχα. Προσπαθούσα να πάρω όσο περισσότερο μπορώ από αυτούς. Τα πιο σημαντικά βασικά ήταν να δω τον τρόπο σκέψης τους, το πόση σημασία δίνουν στην κάθε λεπτομέρεια για να βγει ένα τέλειο αποτέλεσμα. Έχεις δουλέψει με τη Μέρη Κατράντσου. Θα μας πεις έτσι λίγο πώς ήταν η εμπειρία σου μαζί της? Ήταν απίστευτη εμπειρία. Νομίζω η μεγάλη μου αγάπη για τα prints και τα χρώματα ήρθε μέσω από αυτής της δουλειάς. Έμαθα από την Μέρη πώς να παίζω με τα prints, πώς να μην φοβάμαι τους εντόνους χρωματικούς συνδυασμούς, πώς να τολμώ κάποια πράγματα που μπορεί να μην είναι τα αυτονόητα. Ήταν και παραμένει ένα μεγάλο πρότυπο για μένα όσον αφορά το χώρο της μόδας. Θεωρείς ότι στην Κύπρο πλέον οι γυναίκες τολμάνε να παίξουν με τα prints, να κάνουν μια τάση, να μάθουν, να διαβάσουν? Ναι, πιστεύω πλέον οι γυναίκες είναι πολύ ενημερωμένες όσον αφορά τη μόδα και εγώ βλέπω ότι και οι περισσότερες αντιλαμβάνονται και τι τους πάει. Ξεκινώντας, η φιλοσοφία του brand ήταν να δημιουργήσω occasion wear κομμάτια για πιο ιδιαίτερες περιστάσεις σε πιο πρόσιτες τιμές. Ήθελα από την αρχή ένα κύριο στοιχείο να είναι τα prints, γιατί είναι η μεγάλη μου αγάπη. Τα σχεδιάζω εγώ και τα τυπώνω και έχει γίνει ένα μεγάλο κομμάτι κάθε συλλογής. Θεωρώ ότι είναι και αυτό που ξεχωρίζει τον brand και είναι για αυτό, ο κύριος λόγος που έρχονται οι περισσότερες κοπέλες. Στην εξέλιξη του όμως έχουμε ενσωματώσει και τις custom παραγγελίες, γιατί πολλές κοπέλες ήθελαν να προσαρμόσουν έναν από τα σχέδια μας, είτε σε κάποιον άλλο χρώμα, είτε με κάποιες άλλες λεπτομέρειες που τους ταιριάζει σωματικά. Οπότε αυτό είναι το νέο κομμάτι, τα custom τα κομμάτια. Και επίσης τώρα έχουμε εξελιχθεί και κάνουμε και bridal κομμάτια, είτε τα νηφικά, είτε τα party dresses για μετά. Η γυναίκα για μένα είναι έμπνευση, σίγουρα στη δουλειά μου, είναι πηγή δύναμης, γιατί ακούω πολλές ιστορίες, βλέπω πολλά πράγματα και για μένα θέλω να είναι η ελευθερία να μπορέσει να εκφράζεται και να αντιπροσωπεύει ό,τι η ίδια θέλει.
Σε βρίσκουμε σε μια πολύ δημιουργική φάση, έτσι, στα επαγγελματικά σου, γιατί σχεδιάζεις την καινούργια συλλογή για άνοιξη καλοκαίρι. Θέλω να μας πεις έτσι λίγα λόγια. Η καινούργια συλλογή θα γίνει launch πολύ σύντομα αρχές του Μάρτη. Ονομάζεται Rebirth. Η έμπνευση ήταν το τι έρχεται μετά από το τι έχουμε ζήσει τα τελευταία δύο χρόνια, όπου η ζωή μας ήταν on hold. Οπότε ήθελα να δημιουργήσω μια ελπιδοφόρα συλλογή όσον αφορά το ότι το επόμενο βήμα θα είναι επιτέλους το τελευταίο και να μπορέσουμε να επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα. Έχουμε επίσης έντονα μονόχρωμα φορέματα, που είναι μια από τις κυρίες στάσεις για το καλοκαίρι του 2022. Πολλά κοντά φορέματα που είναι ακόμη ένα trend. Χαρίτσι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, έτσι, για το χρόνο σου που μας υποδέχτηκες εδώ στο κατάστημα σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε και αν μπορούμε να σας δείξω και την καινούργια συλλογή.